στις εξαγγελίες που πρέπει να το κάνουμε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ θετικό το ότι έχουμε τόσο υψηλές προσφορές και πολύ ενδεικτικό, και θα θυμίσω τον Ευκλήδη Τζαγκαλώτο εδώ που τους έλεγε προφητικά, όχι προφητικά, ήξερε ο άνθρωπος, ναι, ότι μη βάζετε για μια ακόμη φορά όλα τα λεφτά σας στο ότι δεν θα βγούμε στις αγορές, γιατί θα διαψευστείτε. Ήρθε η μέρα λοιπόν που διαψεύδονται. Mm-hmm. Όλοι αυτοί οι οποίοι καταστροφολογούν συνεχώς και δεν έχουν να πούνε κάτι θετικό. Με τρομάζει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Εντάξει, μη σας το... Είστε και νέος στην πολιτική εσείς, δεν είστε και... Εννοώ δηλαδή σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Ναι, από το 12. Ναι, οπότε έχετε δρόμο ακόμα για να... Δεν ξέρω. Να τρομάξετε. Να το δούμε. Έτσι κι αλλιώς. Κύριε Μαντά, κλείνοντας την κουβέντα αυτή, ήθελα λίγο να μιλήσουμε για τις συμμαχίες. Ναι, βέβαια. Να δούμε και το ιδεολογικό κομμάτι, άλλωστε μας αρέσουν μας αυτές τις κουβέντες εδώ. Βέβαια. Εμείς εδώ έχουμε μιλήσει με διάφορους ανθρώπους και φαίνεται από τον κύριο Αντώναρο χθες. Mm-hmm. Την είδα πολύ ενδιαφέρουσα. Που ρώτησα πολύ απλά πού πάει η δεξιά. Mm-hmm. Ή τον κύριο Αραγκούση προσφάτως ή και άλλα στελέχη. Γίνεται μια κουβέντα. Σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει ομπρέλα, σαν πολιτική άποψη τώρα μιλάω. Mm-hmm. Ανοίγει ομπρέλα όχι στην εκλογική βάση. Βεβαίως θα ανοίξει ομπρέλα, ενώ στην στενή πολιτική του βάση, βάζοντας μέσα σοσιαλδημοκράτες, σοσιαλρεφορμιστές, σοσιαλιστές και άλλους. Αυτό είναι. Τι εννοείται ακριβώς, τι εννοεί ο Πρωθυπουργός όταν μιλάει για μέτωπο η ώρα της συμμαχίας των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, ενιαίος χώρος ή συμμαχίες οργανώσεων και κομμάτων? Νομίζω ότι είναι συμμαχίες. Έτσι. Το λέω με την εξής έννοια. Να έχουμε στο μυαλό μας τη μεγάλη εικόνα πρώτα απ' όλα. Η μεγάλη εικόνα είναι η επέλαση, όπως όλα δείχνουν, εάν δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό, των απόψεων της ακροδεξιάς. Έτσι. Okay. Αυτό δεν είναι απλό πράγμα. Αυτό θα επηρεάσει οριζοντίως και καθέτως όλη την Ευρώπη και όλες τις χώρες. Άρα απέναντι σε αυτό νομίζω ότι οι συμμαχίες και το μέτωπο, άλλωστε όταν συζητάμε για αυτό το πράγμα, συζητάμε για συμμαχίες και για μέτωπα, έτσι δεν είναι? Όλων των δυνάμεων που είναι απέναντι σε αυτό, που είναι ένα μεγάλο φάσμα δυνάμεων και δεν πρέπει ποτέ να το βλέπουμε στενά, και η ιστορική εμπειρία σε αυτό μας διδάσκει πάρα πολύ στο τι πρέπει να κάνουμε, νομίζω ότι είναι αναγκαίο. Τώρα, με τις αν θέλετε πιο κοντινές δυνάμεις, αυτές οι δυνάμεις που είναι στο προοδευτικό χώρο, όχι μόνο δεν υποστέλουμε, αν θέλετε, την ιδεολογική συζήτηση και την ιδεολογική διαπάλη, αλλά όλοι μαζί πρέπει να ψάξουμε να βρούμε σε μια εποχή αβεβαιοτήτων, έτσι, την έχουμε ζήσει εμείς, φαντάζομαι πάρα πολύ από εμάς και εσύ και όλοι μας, την έχουμε ζήσει με ένα συντριπτικό τρόπο τη δεκαετία του 90, έτσι δεν είναι? Πρέπει να βρούμε, για το δικό μας χώρο θα έλεγα, ποια είναι η αριστερά του 21ου αιώνα. Δεν το έδωσε σε, αυτό ο Τσίπρας πρόσφατα στο Ευρωκοινοβούλιο στη δευτερολογία? Νομίζω του. Ναι, νομίζω ναι. Στη αλλά, δευτερολογία του λέω. Νομίζω ναι, αλλά... Εκτός κειμένου κιόλας. Αλλά είναι πολύ ο δρόμος ακόμη, έτσι. Mm. Πολύ μεγάλες οι πληγές σε αυτό το χώρο, πολύ ο δρόμος. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει πράγματι να κάνουμε μία προσπάθεια να βρούμε δυνάμεις, κόμματα, σχήματα, πρόσωπα που συμπορεύονται σε αυτή την προσπάθεια και με τις ιδεολογικές τους αφετηρίες τις διαφορετικές. Και είναι πολύ καλοδεχούμενη αυτή η συζήτηση, αλλά πιο καλοδεχούμενη θα έλεγα εγώ είναι η δράση. Διότι χρειάζεται άμεση δράση και κοινωνική γύρωση. Ξέρετε τι με προβληματίζει? Δεν μπορούμε να πάμε αλλιώς. Ναι. Και είμαστε πίσω από αυτό. Ελεύθερα τώρα εδώ και ναι. Το ξέρετε. Τι με προβληματίζει? Ενώ πριν από 10 ή 15 χρόνια συζητάγαμε και διαφωνούσαμε ή διαφωνούσαν οι άνθρωποι της αριστεράς για το δρόμο προς το σοσιαλισμό, αν θα είναι έτσι, αλλιώς κλπ. Σήμερα ανοίγεται μια κουβέντα και ένα μέτωπο με ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση, ούτε θέλουν να έχουν καμία σχέση με το οικονομικό σύστημα του σοσιαλισμού, περί οικονομικού συστήματος μιλάμε. Αλλά μιλάμε για ζητήματα που τα είχε λύσει η Γαλλική Επανάσταση, ή θεωρούσαμε. Δεν ξέρω αν αυτή η συνάντηση στον πραγματικό χρόνο είναι κάτι
θετικό ή μας πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Όχι στην προοπτική, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, ναι, πάμε να ξαναβρούμε ζητήματα αν ένας άνθρωπος πρέπει να προχωράει ελεύθερο στον δρόμο. Mm-hmm. Αν είναι μαύρος, mm-hmm, αν είναι κίτρινος, mm-hmm, αν είναι ομοφυλόφιλος. Mm-hmm. Αν πρέπει να έχω το δικαίωμα στην κατοικία, στην, ναι, ασφάλεια, ναι, στον, ναι, οποίο το παιδί μου στο σχολείο. Αυτά τα είχε λύσει ο προηγούμενος αιώνας. Ναι, αλλά... Και με συντηρητικές κυβερνήσεις κιόλας. Και με πίεση του εργατικού κινήματος, δεν λέω. Βεβαίως. Όμως από εδώ και κάποιες δεκαετίες. Έρχεται δηλαδή, να σας το πω με τίτλο, ναι, έρχεται η αριστερά να επαναφέρει πάλι αστικούς εξυγχρονισμούς. Ναι, που δεν ήταν δουλειά δικιά της αυτής, ήταν άλλων, ναι, κομμάτων, ναι, να το κάνουν αυτό. Εντάξει, αυτή είναι μια συζήτηση που αξίζει τον κόπο να την κάνουμε γενικώς. Εγώ ξαναλέω ότι το επίγον είναι η δράση και η γύρωση με την κοινωνία. Αυτό είναι το επίγον τώρα. Θέλω όμως να πω μια κουβέντα σε αυτό για να κλείσουμε τη συζήτηση. Η ιστορία έχει προσπίσω. Εδώ και 30 χρόνια από το δόγμα του Σικάγου, ας πούμε, της ομάδας του Σικάγο, έχουμε πάει πάρα πολύ πίσω και με την επέλαση του νεοφιλελευθερισμού. Έχουν χαθεί πράγματα ήδη και στην κοινωνική Ευρώπη. Η κοινωνική Ευρώπη του σήμερα απέχει παρασάγκας από αυτό που είχε φτιάξει, που είχαν φτιάξει διάφορες δυνάμεις, και αριστερές δυνάμεις και σοσιαλδημοκρατικές και δημοκρατικές δεξιές, ως κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη. Έχουμε οπισθοχωρήσει δραματικά. Και επειδή είναι η συζήτηση τώρα για την αύξηση του μισθού, ξέρετε που κυρίως έχουμε υποχωρήσει σε δύο πράγματα. Στην εργασία, στο δικαίωμα στην εργασία και στη δημοκρατία. Σε αυτά τα δύο πράγματα υπάρχει δραματική υποχώρηση στο σύνολο της Ευρώπης. Mm. Ήμουνα πρόσφατα στην Ιρλανδία εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της Βουλής στα 100 χρόνια από την έναρξη του κοινοβουλίου τους και κουβέντιασα δεν προλάβα με κόσμο, αλλά και με την ελληνική κοινότητα που αυξάνεται, γιατί πηγαίνουν άνθρωποι, κυρίως πληροφορικάροι, για τι εκεί έχει πολύ ανεπτυγμένη την πληροφορική, αλλά κουβέντιασα και με ανθρώπους από το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο και με άλλους ανθρώπους. Βεβαίως δεν μιλάμε για αυτό τον κατώτατο μισθό, εκεί είναι κοντά στα 1.700 κατώτατος μισθός, αλλά έχει δραματικά υποχωρήσει η Ιρλανδία και μια ιδιαίτερη χώρα, και τώρα είναι σε αυτή την κρίση με τα σύνορα και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια ιδιαίτερη χώρα. Αν ακούγατε μια αναπαράσταση συνεδρίασης του κοινοβουλίου της, οι φωνές, οι αριστερές, είναι πάρα πολλές εκεί. Εγώ εντυπωσιάστηκα κυριολεκτικά. Mm. Λέω όμως το εξής, ότι και εκεί το λένε με πάρα πολύ έντονο τρόπο, αλλά και το βλέπεις ακόμη και στη βόλτα σου, έχει υποχωρήσει δραματικά το κοινωνικό κράτος από αυτό που ξέρανε κάποια χρόνια πίσω. Mm-hmm. Έτσι. Άρα έχουμε μια συνολικότερη οπισθοχώρηση. Και είναι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, θυμηθείτε και άλλες φορές στις στιγμές της ιστορίας έχει γίνει αυτό, που από τότε που υπάρχει η αριστερά μπαίνει μπροστά στο να επαναφέρει και αυτά τα θα έλεγα τις βασικές ανάγκες του κόσμου και τα αιτήματα της Γαλλικής Επανάστασης. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή το να μιλάς σήμερα για το διαφωτισμό στη σημερινή εποχή είναι επαναστατικό σχεδόν. Κάπως έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Από καρδιάς. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε στη διαφημίση. Τα λέμε σε λιγάκι. Καλός ύπνος εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το μαξιλάρι. Αυτό το ξέρετε. Ποιο είναι όμως το γνήσιο, το αυθεντικό μαξιλάρι υγείας Bamboo? Το νέο Swiss Lux Dream στην πράσινη συσκευασία. Καλέστε τώρα στο 213-0500 και ξεχάστε τις απομιμήσεις. Το αυθεντικό, το original μαξιλάρι Bamboo Swiss Lux Dream έχει στο εσωτερικό του αφρό μνήμη σε νυφάδες για να προσαρμόζεται στο σχήμα του κεφαλιού και του αυχένα σας. Έτσι, μειώνει την πίεση στις αρθρώσεις, βοηθάει στην χαλάρωση των μειών και ανακουφίζει τόσο τον αυχένα όσο και την πλάτη. Μία μοναδική προσφορά.